με φιλοξενεί ο κύριος Κασιμάτης του Μεξικού στη ραδιοφωνική μου γραμμή. Εγώ να δείτε. Εγώ του είπα, του λέω, μπορείς να με βάλεις στη βαλίτσα σου μέσα, όπως έκανε μια μάνα με ένα γιο μετανάστη. Ναι. Αυτό θα ήταν το καλύτερο. Αλλά δυστυχώς δεν τα κάνουμε. Ας έρθουμε στα πεζάκια τετριμμένα και τα δύσκολα. Δεν τα καταφέραμε. Κύριε Καραόγλου, θέλω να ξεκινήσω και με εσάς, όπως έκανα και με τους προηγούμενους συναδέλφους σας, με τη χθεσινή συνάντηση που είχαν οι τέσσερις ηγέτες Ευρωπαϊκής Ένωσης των μεγάλων χωρών και την απόφαση ότι πρέπει να υπάρχουν πολλές ταχύτητες. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό και ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της Ελλάδας κατά την άποψή σας? Σημαίνει ότι το όραμα των ανθρώπων οι οποίοι ξεκινήσαν, συλλάβαν την ιδέα της Ενωμένης Ευρώπης, ξεκινήσαν δημιουργώντας την Ευρώπη του Άνθρακα και του Χάλιβα, προχωρήσαν στη συνέχεια στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα και τέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φαίνεται ότι αρχίζει σιγά σιγά να ξεθοριάζει και μάλλον να διαλύεται. Αν το συνδυάσουμε αυτό και με τα μηνύματα των δημοσκοπήσεων στις χώρες όπου είναι να γίνουν εκλογές, καταλαβαίνετε ότι μάλλον πολύ γρηγορότερα από ό,τι θα περιμέναμε αρχίζει να ξεφοριάζει αυτό το όνειρο, και μακάρι τα αποτελέσματα τα τελικά των εκλογών σε Ολλανδία καταρχήν, Γαλλία συνέχεια, Γερμανία κατόπιν να δείξουν το ακριβώς αντίθετο. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι αυτοί οι οποίοι ρωματιστήκαν την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια χώρα, μια ήπειρο ειρήνης, ευημερίας, όπου θα είναι ανοιχτά τα σύνορα, όπου θα υπάρχει ελεύθερη επικοινωνία, όπου θα υπάρχει το ενιαίο νόμισμα και μια οικονομία που θα προοδεύει, ο Σουμάν, ο Χέλμουτ Κόλ, ο Χέλμουτ Σμιτ, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, όλοι αυτοί οι μεγάλοι πολιτικοί άνδρες, δυστυχώς στις σημερινές ημέρες δεν δικαιώνονται οι προσδοκίες τους και τα οράματά τους από αυτά που βλέπουμε σήμερα. Κύριε Καραόγλου, δεν έλειψαν οι διαμαρτυρίες ότι ίσως να είναι καλύτερο να υπάρχουν διάφορες ταχύτητες στην Ευρώπη, διότι ίσως μέσα από τη διαφορετικότητά μας να διατηρούμε την ενότητα της Ευρώπης? Εντάξει, κοιτάξτε τώρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα εμφανιστεί σαν χρήσωμα του χαπιού. Εγώ θεωρώ ότι μέσα στα πλαίσια της ενιαίας ενωμένης Ευρώπης θα μπορούσαν να υπάρξουν ουσιαστικές πολιτικές για την γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των βορείων κυρίως πλουσίων χωρών και των νοτίων χωρών που είναι χώρες υπό ανάπτυξη. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να γίνει. Και να σας πω κάτι, χθες άκουγα όλος τυχαίως σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό ότι οι επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα γεωργικά προϊόντα πώς κατανέμεθηκαν στην Αγγλία. Και έλεγε λοιπόν ότι η Βασίλισσα Ελισάβετ, η οποία προφανώς έχει κάποιες χιλιάδες στρέμματα, πήρε 550.000 στερλίνες, έπαιρνε ετήσια επιχορήγηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, επιδότηση. Ο πρίγκιπας Κάρλος έπαιρνε γύρω στους 300.000 και ούτω καθεξής. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι το οποίο με σκανδάλισε στην κυριολεξία και ήρθε κατευθείαν στο μυαλό μου ότι και εδώ και στην Ελλάδα, στη δική μας χώρα, επί σειρά ετών υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αρκετές χιλιάδες στρέμματα, οι οποίοι παίρνουν επιδοτήσεις 200-300.000 ευρώ το χρόνο, κάτι το οποίο είναι έτσι απαράδεκτο. Είναι προφανές ότι ενώ οι προθέσεις ήταν καλές, κάπου στη συνέχεια στράβωσε το ολοκλήμα και είναι προφανές ότι πρέπει να υπάρξουν δομικές αλλαγές. Αλλά η λογική, το ότι κάνουμε ένα πλούσιο βιομηχανικό βορρά, τον οποίο τον ενισχύουμε ακόμη περισσότερο και αφήνουμε τους νότιους στην φτώχεια τους και στα προβλήματά τους, νομίζω ότι είναι μια λογική η οποία προφανώς και δεν ταιριάζει με το όραμα αυτών οι οποίοι συλλάβαν την ιδέα της ΕΕ. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, γιατί η αλήθεια είναι ότι το 2017 ίσως να είναι από τις κρισιμότερες χρονιές για το μέλλον της Ευρώπης. Να έρθουμε όμως λίγο στα δικά μας τώρα. Με την αξιολόγηση δεν ξέρω ποια είναι η δική σας εκτίμηση. Φαίνεται ότι, όπως λένε οι κυβερνητικοί κύκλοι, κάτι μπορεί να κινείται. Τα χτυπούν βέβαια το Δέλτα Νητάφο ότι είναι ακραίο. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση? Θα πάμε σε κάποιο κλείσιμο στις 20 του μήνα? Θα το προχωρήσουμε να πάμε μέχρι το Μάιο ή το καλοκαίρι, με όποιες και αν είναι οι συνέπειες? Εμείς ως Νέα Δημοκρατία αλλά και εγώ σαν άτομο θεωρούμε ότι θα πρέπει ήδη η δεύτερη αξιολόγηση να έχει κλείσει. Κύριε Μπαρδούνη, γιατί πρέπει να λέμε κάποτε τα πράγματα με το όνομά τους και να ξέρουν και οι Έλληνες πολίτες τι ακριβώς έπρεπε να έχει γίνει. Με βάση το τρίτο μνημόνιο, το αχρίαστο μνημόνιο Τσίπρα Καμένο, προβλεπόταν ανατρίμηνο να έχουμε αξιολόγησης, να βλέπουν δηλαδή οι δανειστές μας, η παλιά τρόικα που τώρα δεν θέλουν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να τη λέει θεσμοί. Θα έπρεπε λοιπόν ανατρίμηνο να βλέπουν την πρόοδο της υλοποίησης των αποφάσεων, των δεσμεύσεων που είχαμε αναλάβει με βάση το τρίτο μνημόνιο και βέβαια σε αντάλλαγμα να μας δίνουν τις δόσεις τις χρηματικές που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του ελληνικού κράτους μέσω του δανεισμού. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε. Για παράδειγμα, σήμερα έπρεπε να έχουμε την έκτη αξιολόγηση και ακόμη συζητάμε για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης. Έχουμε περισσότερο από ένα χρόνο καθυστέρηση.
Γιατί έγινε αυτό? Γιατί η κυβέρνηση έχει ιδεολειψίες και έχει κολλήματα και πράγματα τα οποία θα έπρεπε να τα έχει κάνει δεν τα έχει προχωρήσει. Παράδειγμα λέω. Το ελληνικό έπρεπε ήδη να έχουν μπει μπουλντόζες και να δουλεύουν χιλιάδες άνθρωποι και αυτή τη στιγμή είναι ένας χώρος όπου υπάρχουν πρόσφυγες και λαθρομετανάστες και είναι κλειστό στην ουσία και δεν φτάνει αυτό. Έρχονται και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι ζητούν να κηρυχθεί αρχαιολογικός χώρος, μια περιοχή που για δεν ξέρω πόσα χρόνια δεν είμαι Αθηναίος, αλλά λειτουργούσε ως αεροδρόμιο και το ξέραμε όλοι ως αεροδρόμιο. Ούτε δασική περιοχή ήταν, ούτε αρχαιολογικός χώρος ήταν, ούτε τίποτα. Εμμονές και ιδεολειψίες δεν αφήνουν να προχωρήσει συγκεκριμένη επένδυση. Προχθές κουβέντιαζα στη Θεσσαλονίκη με τον αερολιμενάρχη Θεσσαλονίκης, ο οποίος μου είπε το εξής. Ενώ από 15 Μαρτίου η Fraport, η γερμανική εταιρεία, έπρεπε να πάρει τον έλεγχο του αεροδρομίου και των άλλων 13-14 συνολικά αεροδρομίων, δεν προχωράει στην ανάληψη της ευθύνης λειτουργίας των αεροδρομίων, γιατί ζητάει αυτά τα οποία προβλέπονται. Τι δηλαδή, ζητάει να στελεχωθεί όπως πρέπει με τον αριθμό που προβλέπεται από το προεδρικό διάταγμα η πυροσβεστική υπηρεσία του αεροδρομίου, που οι μισθές της θέσης είναι κενές, και ζητάει να στελεχωθεί πλήρως του ιατρείου που προβλέπεται να υπάρχει εντός ενός χώρου μαζικής ανθρώπινης παρουσίας του αεροδρομίου, και βέβαια να υπάρχει ένα στενοφόρο για οτιδήποτε θέλει προκύψει. Εφόσον λοιπόν δεν γίνουν αυτά, δεν αναλαμβάνει τον έλεγχο του αεροδρομίου και της Θεσσαλονίκης αλλά και των άλλων 13 αεροδρομίων, και αυτό σημαίνει πρακτικά ότι και αυτή η επένδυση είναι επί ξύλου κρεμάμενη. Βλέποντας λοιπόν όλα αυτά οι δανειστές μας, είναι λογικό και αυτονόητο να δημιουργούν συνεχώς προβλήματα, είναι λογικό να πάνε όλα προς τα πίσω, και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι απαράδεκτο. Γιατί την καθυστέρηση αυτή, την αβεβαιότητα που υπάρχει στην ελληνική οικονομία, την πληρώνουμε με τα χθεσινά στοιχεία που είδαμε στην Ελστάτ, όπου ενώ περιμέναμε αύξηση το ΕΠΣ το 4ο τρίμηνο, τελικά είχαμε μείωση κατά μείον 1,1 και τελικά όλο το 2016 κλείσαμε με οριακή μεν αλλά ύφεση δε, αυτό είναι το σημαντικό, ενώ η κυβέρνηση μέχρι τώρα στεριζόταν στο success story και στο ότι το 2016 θα έχουμε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Δεν έλεγε ότι θα έχουμε ανάπτυξη, έλεγε ότι θα έχουμε υψηλό πλεόνασμα. Ναι, αλλά έλεγε και για οριακή ανάπτυξη σύν 0,3 και τελικά από ό,τι φαίνεται θα κλείσουμε με μείον 0,1. Πάντως λένε οι πληροφορίες που έρχονται ότι το τελικό, το σύνολο τον Απρίλιο θα, θα είναι σύν, αλλά τέλος πάντων, εντάξει. Εγώ άκουσα ότι θα είναι μείον 0,1, αλλά να πω κάτι, ό,τι και να είναι τελικά στο τέταρτο τρίμηνο φαίνεται χαρακτηριστικά το πρόβλημα της καθυστέρησης και της αβεβαιότητας. Αν είχε κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση και είχαμε πάρει τα χρήματα που είναι απαραίτητα, τα 2,8 δις που είναι η υποδόση αυτή, αυτόματα αυτά έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση ότι θα πήγαινε σε αυτούς που χρωστάει το ελληνικό δημόσιο, θα υπήρχε μια μεγαλύτερη ρευστότητα στην ελληνική οικονομία, θα δημιουργούνταν ένα κλίμα αισιοδοξίας. Υπάρχει μια συζήτηση. Και είναι και λίγο ξύμορη και εδώ θέλω την άποψή σας. Ναι. Λέτε εσείς από τη μία, έπρεπε να είχε κλείσει αξιολόγηση. Απ' την άλλη λέτε ότι εμείς δεν ψηφίζουμε κανένα μέτρο, ούτε κανένα αντίμετρο. Δεν είναι λίγο ξύμορο αυτό? Κοιτάξτε, εμείς λέμε το εξής. Αν η αξιολόγηση έκλεινε όταν έπρεπε να κλείσει, αυτό σημαίνει πρακτικά το Φεβρουάριο του 2016, προφανώς δεν θα μας ζητούσαν αυτά που μας ζητάνε σήμερα. Όσο περισσότερο καθυστερεί η αξιολόγηση να κλείσει, τόσο περισσότερο μεγαλώνει ο λογαριασμός. Και λέμε ότι το λογαριασμό αυτόν δεν ευθυνόμαστε εμείς. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτή που τον δημιουργεί αυτό το λογαριασμό και τον μεγαλώνει. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση αυτή θα πρέπει να υπομειστεί και το κόστος για την ψήφιση των μέτρων αυτών. Σε σχέση τώρα με τα περίφημα αντίμετρα, αυτά είναι, συγγνώμη για την έκφραση, καραγκιόζ μπερντέ. Είναι θέατρο. Αν πιάσουμε τους στόχους, αν έχουμε περισσότερα, καλύτερα αποτελέσματα από αυτά που θα προβλέπονται στόχους, τότε θα υπάρχουν τα λεγόμενα θετικά αντίμετρα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι που θέλει να παίξει η κυβέρνηση, το οποίο δεν θα έχει καμιά ουσία. Και πέραν τούτου, να σου πω και κάτι ακόμη. Το νομοσχέδιο, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, όταν με το καλό κλείσει η αξιολόγηση και εμείς θέλουμε, έπρεπε να έχει κλείσει και λέμε αύριο, αν είναι δυνατόν να κλείσει, θα είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο θα έρθει με τη μορφή του κατεπήγοντος, όπως μας έχει συνηθίσει η κυβέρνηση, με ένα άρθρο. Οπότε δεν θα δίνει καμιά δυνατότητα για συζήτηση επί της ουσίας. Γιατί θα είναι, σας είπα, με ένα άρθρο με τη λογική να μην δώσει δυνατότητα. Να σας πω κάτι, κύριε Καραβού, ναι, θα συμφωνήσω μαζί σε αυτό που λέτε. Αύριο λοιπόν, με βάση τις δημοσκοπήσεις, όποτε και να γίνουν εκλογές, μπορεί η Νέα Δημοκρατία να είναι από αυτοδύναμη ως τέλος πάντων συνεργαζόμενη στην κυβέρνηση. Θα αναγκαστείτε να τα υλοποιήσετε αυτά. Και ξέρετε, στην Ελλάδα, αυτός που πληρώνει για το μάρμαρο δεν είναι αυτός που ψηφίζει, αλλά αυτός που τα υλοποιεί τα μέτρα. Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο φοβάμαι, ότι δηλαδή θα κληθούμε να αναλάβουμε τις τύχες διακυβέρνησης της χώρας κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Θα κληθούμε ενδεχόμενα να εφαρμόσουμε τον κόφτη που είναι, συσταγωγικά βάζω τη λέξη, επίτευγμα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ.
Και δυστυχώς αυτό είναι κάτι το οποίο θα υπομειστεί ο Έλληνας πολίτης και ειδικότερα οι συνταξιούχοι, οι οποίοι εν πάση περιπτώσει τα ψηλά γράμματα μπορεί να μην τα καταλαβαίνουν, να μην τα ξέρουν όλα. Αυτό που θα ξέρουν είναι ότι θα μειώνεται η σύνταξή τους. Και αυτό θα τους απασχολεί και θα τα βάζουν με μια κυβέρνηση η οποία δεν θα φταίει, γιατί θα είναι αποτέλεσμα της πολιτικής προηγούμενης κυβέρνησης. Παρόλα αυτά, σας λέω ότι εμείς δεν πρόκειται να δηλιάσουμε. Εξακολουθούμε να λέμε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ δεν προσφέρει στον τόπο και δημιουργεί περισσότερα προβλήματα και θα πρέπει να φύγει το συντομότερο δυνατόν με την προκήρυξη των εκλογών. Και είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τις ευθύνες διακυβέρνησης της χώρας με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και με τα προβλήματα τα πολύ μεγάλα, τα οποία βεβαίως θα κληρονομήσουμε. Στο κομμάτι των εργασιακών τώρα, σας κατηγορεί η κυβέρνηση ότι ταυτίζεστε με τις θέσεις του ΔΝΤ. Τι απαντάτε σε αυτό, κύριε Καραούλου? Εντάξει, η κυβέρνηση θα πρέπει να σταματήσει να αντιπολιτεύεται την αντιπολίτευση. Ο ρόλος της, αν δεν το έχει καταλάβει, είναι να κυβερνάει. Και κυβερνώ σημαίνει λύνω προβλήματα. Λύνω προβλήματα, χαράσω δρόμους, χαράσω πολιτικές για να υπάρξει ανάπτυξη, πρόοδος, προκοπή στον τόπο. Δυστυχώς η κυβέρνηση, αντί να ασχολείται με αυτό, κοιτάει μόνο πώς θα διαχειρίζεται επικοινωνιακά όλα τα ζητήματα. Και ένα από τα προβλήματα που την απασχολούν, που θεωρώ ότι είναι το μείζον πρόβλημα για αυτήν, όχι τα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας, είναι το πώς θα αντιπολιτεύεται την αξιωματική αντιπολίτευση. Εμείς ξεκαθαρίζουμε λοιπόν ότι ως Νέα Δημοκρατία δεν ταυτιζόμαστε με κανέναν. Λέμε όμως ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι θα πρέπει να προχωρήσουν το συντομότερο δυνατόν οι διαρθωτικές μεταρρυθμίσεις, οι αλλαγές, η αξιοποίηση εκείνης περιουσίας, έτσι ώστε να πείσουμε τους δανειστές μας ότι είμαστε μια χώρα που είμαστε αποφασισμένοι να τραβήξουμε μπροστά. Η λογική του κάνω καθυστερήσεις, γιατί ιδεολογικά είμαι αντίθετος στην αποκρατικοποίηση, στην αξιοποίηση εκείνης περιουσίας, είναι μια λογική η οποία δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Αυτή τη λογική πληρώνουμε, αυτή τη λογική πληρώνει η ελληνική οικονομία. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Σε αυτή την κατεύθυνση εμείς θα κινηθούμε. Μήπως όμως είναι εξίσου επικίνδυνο με τις όποιες καθυστερήσεις που λέτε ότι κάνει η αντικυβέρνηση σήμερα λόγω ιδεολειψιών, είναι εξίσου επικίνδυνο να λέμε ενδεχομένως ναι αμέσως σε όλα? Γιατί διάβαζα κάπου ότι έλεγε ο κ. Γεωργιάδης, ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ότι εμείς θα έπρεπε όχι μόνο το μνημόνιο, αλλά και επιπλέον μέτρα να εφαρμόσουμε από αυτά που λένε οι δανειστές. Εντάξει, ο κάθε συνάδελφος έχει τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται. Είναι αντιπρόεδρος όμως. Ναι, είναι αντιπρόεδρος, εντάξει, το σέβομαι. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι εμείς θα έπρεπε κάποιες μεταρρυθμίσεις, προφανώς και πριν προκύψουν τα μνημόνια και πριν προκύψει η επιτροπή και ο έλεγχος από τους θεσμούς, να έχουμε προχωρήσει κάποιες μεταρρυθμίσεις. Για παράδειγμα, χρειαζόταν να μας υποχρεώσει η Τρόικα, οι δανειστές μας, να προχωρήσουμε στην αξιοποίηση του ελληνικού? Δεν ήταν κάτι το αυτονόητο? Από το 2004 έχει κλείσει το αεροδρόμιο στο ελληνικό. Εδώ και 13 χρόνια, 14, δεν έπρεπε να έχουμε προχωρήσει στην αξιοποίηση της έκθεσης αυτής? Έπρεπε οι δανειστές μας να μας το πούν. Και μια σειρά άλλων τέτοιων. Υπάρχουν εκτάσεις του δημοσίου στην Αφάντου, στην Ρόδο, έτσι, στην Κέρκυρα, στην Χαλκιδική, στο δεύτερο πόδι, στο πρώτο πόδι. Λοιπόν, υπάρχουν εκτάσεις του δημοσίου, οι οποίες είναι φιλέτα, οι οποίες είναι αναξιοποίητες. Είναι σε περιοχές υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος. Χρειαζόταν η Τρόικα να μας πει ότι αυτά πρέπει να αξιοποιηθούν, να πουληθούν για να έρθει ο ιδιώτης, ο επενδυτής, να φέρει μερικά εκατομμύρια, να τα ρίξει για να δημιουργήσει καινούργια τουριστικά καταλήμματα κτλ. Αυτά είναι τα αυτονόητα. Με αυτή τη λογική, σαφώς και συμφωνώ ότι αυτό θα πρέπει να γίνει. Ή κάτι άλλο. Χρειαζόταν η Τρόικα να μας πει ότι πρέπει να υπάρχει κινητικότητα στο δημόσιο τομέα και αν περισσεύουν από μια υπηρεσία δημόσιοι πάλι να πάνε σε μια άλλη υπηρεσία. Μες. Αυτά έπρεπε να τα έχουμε κάνει μόνοι μας. Με αυτή την έννοια λοιπόν συμφωνώ με αυτούς που λένε ότι και πριν έρθει το μνημόνιο και πριν έρθουν οι δανειστές μας, εμείς θα έπρεπε να έχουμε προχωρήσει αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Έχω ένα μήνυμα ενός φιλοκράτη. Δυστυχώς δεν έχει όνομα. Εγώ θα σας το διαβάσω. Ναι, βέβαια. Είναι μεγάλο, θα πω την κεντρική ιδέα. Λέει το εξής. Ρωτήστε τον κύριο Καραούλο γιατί η Νέα Δημοκρατία αναφέρεται μόνο στη μείωση του φόρου των επιχειρήσεων, τη μείωση της φορολόγησης των μερισμάτων και δεν αναφέρεται καθόλου για το τι θα κάνει για τους μισθωτούς, είτε είναι στο δημόσιο είτε είναι στον ιδιωτικό τομέα. Εξηγώ. Γιατί εμείς πιστεύουμε ότι αν θέλουμε να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα στην οικονομία, αυτά θα υπάρξουν μόνο αν δημιουργηθεί ένα φιλικό επενδυτικό περιβάλλον. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν λέμε ότι θα μειώσουμε το φόρο εισοδήματος στις επιχειρήσεις, γι' αυτό το λόγο λέμε ότι θα μειώσουμε το φόρο μερίσματος, έτσι ώστε να μαζί με το συνδυασμό με τη μείωση του ΕΜΦΕ κατά 30% τα δύο χρόνια, να δημιουργήσουμε ένα φιλικό επενδυτικό περιβάλλον. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρξει ανάπτυξη και η ανάπτυξη έρχεται μόνο μέσα από επενδύσεις από τον ιδιωτικό τομέα, έτσι ώστε να έχουμε θετικά αποτελέσματα για να μπορέσουμε στη συνέχεια να τα διοχετεύσουμε στην κοινωνία. Γιατί αν, για παράδειγμα, πούμε τώρα
ότι αύριο μειώνουμε κατά 10, κατά 15, κατά 20% το φόρο εισοδήματος στα φυσικά πρόσωπα, στους μισθωτούς, στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα. Εκ των πραγμάτων θα υπάρξουν κενά, δημοσιονομικό κενό, δεν θα υπάρχουν τα ανάλογα έσοδα στο δημόσιο και αυτό θα έχει πρακτικά αποτέλεσμα να ζητηθούν και πάλι νέα μέτρα. Και θα ψάχνει και πάλι το δημόσιο με ποιο ξέρετε, τρόπο. Εδώ θα σας, με αφορά για το μήνυμα του ακροατή και, αυτά, και ο τρόπος που απαντήσατε. Θα μπορούσε κάποιος καλόπιστα να σας πει. Ναι. Εντάξει, δέχομαι ότι ιδιωτικές επενδύσεις είναι σημαντικό πράγμα και πρέπει να βοηθηθούν. Τι όμως ανάπτυξη θα έχουμε όταν ένας εργαζόμενος δουλεύει 15 ώρες με 400 ευρώ και ανά πάσα στιγμή κινδυνεύει να βρεθεί στον δρόμο και δεν τον υπολογίζουμε ως άνθρωπο αλλά ως μαύρη γραμμή. Πάμε καλά, την κρατάμε. Δεν πάμε καλά, τη σβήνουμε. Όχι, δεν έχουμε τη λογική αυτή. Εμείς θεωρούμε ότι ο κάθε εργαζόμενος πρέπει να δουλεύει με αξιοπρέπεια και με βάση το ωράριο που πρέπει και όλα τα σχετικά. Πόσο μάλλον καταλαβαίνετε ότι αν δεν δουλεύει κάποιος σωστά όπως πρέπει το πλήρες 8ωρό του, δημιουργείται και πρόβλημα σε σχέση με τα ασφαλιστικά ταμεία, μια που οι εισφορές του στα ασφαλιστικά ταμεία είναι πολύ μικρότερες από αυτό που θα έπρεπε να είναι. Άλλωστε το βλέπουμε αυτό ότι τα δύο τελευταία χρόνια, ενώ μέχρι 31/12/2014 οι σχέσεις σταθερών προσελαστικές μορφές εργασίας ήταν 60/40, τα δύο χρόνια της κυβέρνησης της συγκεκριμένης έχει ανατραπεί η σχέση αυτή και γίνει 40% σταθερές σχέσεις εργασίας με 60% ελαστικές. Άρα λοιπόν λέμε ότι δεν είναι αυτό το μοντέλο το οποίο εμείς θέλουμε. Εμείς σαφέστατα και θέλουμε σταθερές μορφές εργασίας. Βεβαίως όμως να μην υπάρχουν δογματισμοί και να υπάρχουν δυνατότητες για μια μεγαλύτερη ευελιξία. Αλλά από εκεί και πέρα τονίζω ότι τα αποτελέσματα τα θετικά με τη μείωση της φορολογίας και στα φυσικά πρόσωπα θα επέλθουν μόνο όταν υπάρχει ανάπτυξη. Αν δεν υπάρξει ανάπτυξη, αν μειωθεί η φορολογία κατευθείαν στα φυσικά πρόσωπα, το μόνο που θα δοθεί η δυνατότητα για μεγαλύτερες καταναλωτικές δαπάνες. Και δυστυχώς λόγω του ότι δεν έχουμε ανταγωνιστική οικονομία η οποία να παράγει προϊόντα, στην ουσία θα αυξηθούν και πάλι οι εισαγωγές, οπότε θα μπούμε και πάλι στο μαύρο κύκλο, έτσι, στη μαύρη τρύπα του ελλείμματος του ισοζυγίου μας. Ο φίλος ακροατής έστειλε ένα μήνυμα ακόμα, λέει ο κ. Καράβουλ δείχνει την ταξικότητα της παράταξης του. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να ερμηνεύσει ό,τι θέλει. Εμείς να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Και εγώ, αλλά και η Νέα Δημοκρατία, δεν πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη μπορεί να έρθει μέσα από τις κρατικές μορφές έτσι, απασχόλησης ή μέσα από ανάπτυξη του κράτους. Αυτό έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν σε πολλές άλλες χώρες, έχει αποτύχει παταγωδώς. Σήμερα οι χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού είναι δύο και η μία από αυτές σιγά σιγά μεταστρέφεται, αναφέρουμε στην Κούβα, η άλλη είναι εκεί που είναι ο τρελός στη Βόρεια Κορέα από ο δικτάτορας που τέλος πάντων καταλαβαίνετε ότι αυτό το μοντέλο είναι ξεπερασμένο. Εμείς βλέπουμε άλλα μοντέλα, τα μοντέλα της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ανοιχτής οικονομίας, έτσι, βεβαίως με κοινωνική προστασία, βεβαίως με κοινωνικό ενδιαφέρον, αλλά σας είπα πάντοτε στη λογική της ελεύθερης οικονομίας, της ελεύθερης αγοράς. Και κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω. Σήμερα 12.30 ώρα ο Πρωθυπουργός θα κάνει την εισήγησή του στην Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης, στο κτίριο της Βουλής. Τι περιμένουμε από αυτό, μάλλον τι περιμένετε εσείς από αυτό και ποια θα είναι η στάση σας γενικά? Καταρχήν μια απάντηση, καλώς τον και ας άργησε. Θυμάμαι ότι το καλοκαίρι συγκρότησε μια επιτροπή με πανηγυρικό τρόπο, στην οποία είχε βάλει καλλιτέχνες, ποδοσφαιριστές, επώνυμα πρόσωπα της showbiz, αλλά είχε ξεχάσει να βάλει κάποιο συνταγματολόγο. Χαίρομαι λοιπόν που μετά από 7-8 μήνες ξεκινάει μια τέτοια διαδικασία. Εγώ θεωρώ ότι η αλλαγή του συντάγματος, η βαθιά ουσιαστική μεταρρύθμιση του συντάγματος έπρεπε να έχει γίνει εδώ και δεκαετίες. Γιατί έχουμε ένα σύνταγμα το οποίο μπορεί να είναι δημοκρατικό και να είναι σταθερό εδώ και 43 χρόνια, αλλά ήδη έχουν περάσει 42-43 χρόνια. Οπότε έπρεπε να μεταρρυθμιστεί βαθιά. Σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία, η Νέα Δημοκρατία έχει ανοίξει έναν τέτοιο ευρύτατο διάλογο. Έχει καταθέσει καταρχήν 9 θεματικούς άξονες για την αλλαγή του συντάγματος και από εκεί πέρα στην επιτροπή, η οποία δουλεύει, που επικεφαλής είναι ο συνάδελφος βουλευτής και πρώην υπουργός από τα Γιάννη, ο Κώστας ο Τασούλας, κατατίθενται προτάσεις και ο Μιλών έχει καταθέσει εγγράφος με τη μορφή βιβλίου του, το οποίο ευχαρίστω όποιος ενδιαφέρεται να το στείλω και δωρεάν κιόλας, με τον τίτλο «Ορκίζομαι», που έχει τις προτάσεις μου για τη συνταγματική αναθεώρηση, και είναι ένας διάλογος που είναι σε εξέλιξη. Με ενδιαφέρον θα περιμένουμε και τις προτάσεις κυβέρνησης. Θεωρώ ότι η συνταγματική αναθεώρηση πρέπει να είναι βαθιά, πρέπει να είναι μια ουσιαστική μεταρρύθμιση και περιμένω με ενδιαφέρον να δω τις προτάσεις του Πρωθυπουργού. Λοιπόν, κύριε Καράβουλο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Χάρηκα, κύριε Μπαρδούνα. Γεια σας.